Την ώρα που ο κορονοϊός θαρακουνάσει θεμέλια και την οικονομία της Ελλάδας, στο Ρέθυμνο, Λοένα και Ανθή, ο αγροτικός ελαιουργικός συνεταιρισμός Άδελε, όπου το βιολογικό ελαιόλαδο που παράγεται είναι διεθνώς αναγνωρισμένο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την τσέπη των παραγωγών. Βασικό μέλημα του συνεταιρισμού είναι η διατήρηση της ποιότητας του βιολογικού ελαιολάδου και η ενίσχυση των παραγωγών της περιοχής. Ο συνεταιρισμός που είναι πιστοποιημένος δραστηριοποιείται στην έκθλιψη ελαιοκάρπου και παραγωγή λαδιού εξαιρετικής ποιότητας και βιολογικού ελαιολάδου, καθώς και στην οργάνωση της συγκέντρωσης, τυποποίησης, επεξεργασίας και διάθεσης γεωργικών προϊόντων παραγωγής για λογαριασμό των 18 βιοκαλλιεργητών μελών του. Την ανακαίνιση έχουμε πάρει πιστοποιητικά, όπως το ISO 22000, όπου επίσης ελαιοποιούμε και βιολογικά ελαιόλαδα, τα οποία ο συνεταιρισμός πετυχαίνει, σαν ομάδα πετυχαίνουμε πολύ καλύτερες τιμές. Κάθε χρόνο ο Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός Άδελε παράγει 70 με 80 τόνους βιολογικού ελαιολάδου, ενώ χαρακτηρίζεται και από τον εξαγωγικό του χαρακτήρα, δεδομένου ότι το παραγόμενο βιολογικό ελαιόλαδο διατίθεται στις αγορές της Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου και Ρουμανίας, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Βασικοί στόχοι των προγραμμάτων που υλοποιεί ο συνεταιρισμός είναι τόσο ο συντονισμός και ενίσχυση του έργου των μελών του, όσο και η προώθηση ενός μοντέλου καλλιέργειας της ΕΙΑ, το οποίο βασίζεται κατά κύριο λόγο στη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον μεθόδων παραγωγής και στη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας του τελικού προϊόντος. Αποτέλεσμα, ο χώρος να είναι πολύ καλύτερος σε θέματα αποθήκευσης, να πουλιέται το λάδι σε επίπεδο βιτίου για καλύτερες τιμές πάνω στον παραγωγό. Πάντως, ακόμα και τα ελαιοραυτιστικά μηχανήματα που χρησιμοποιούν οι βιοκαλλιεργητές είναι φιλικά προς τον ελαιόκαρπο, καθώς φέρουν είναι σάνθρακα και όχι πλαστικού, ώστε να μην επιβαρύνεται η ποιότητα του ελαιολάδου.